Η δουλειά μας όμως στην πραγματικότητα είναι αυτά τα δύο πράγματα. Το να βοηθάμε ανθρώπους και το να βοηθάμε ανθρώπους. Το κάθε ένα από αυτά τα δύο έχει κάποια βήματα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί και αν γίνουμε μάστορες σε αυτά τα επιμέρους βήματα, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μας σταματήσει. Αν δεν είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα επιμέρους βήματα και δεν τα μάθουμε καλά, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μας βοηθήσει. Γεια σας. Θέλω καταρχήν να σας καλωσορίσω. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής προφανώς. Είμαι δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και του greekcoach.gr και είμαι ταυτόχρονα και δημιουργός του προγράμματος Διεκτοετής του Μέλλοντος στο futurepro.gr και αυτό που κάνω είναι ότι παρέχω συμβουλευτική για επαγγελματίες, επιχειρηματίες, διεκτυωτές, πολιτές, ασφαλιστές και ανθρώπους που θέλουν να πετύχουν στην επιχειρηματικότητα, online και offline, και τους δείχνω πώς να πετύχουν με απλό τρόπο. Τώρα, πολύ συχνά, και αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι το θέμα μας, το ποια είναι η δουλειά μας. Πολύ συχνά λοιπόν, μιλώντας με συνεργάτες της ομάδας μου, αλλά και γενικά και από άλλες εταιρείες που βλέπω έτσι που μιλάω με δικτυωτές, βλέπω πολλούς να είναι μπλοκαρισμένοι. Να μην κάνουν δουλειά, να μην κάνουν δράση, γιατί δεν ξέρουν ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και υπάρχει δηλαδή κάτι στη διαδικασία, στη δουλειά, κάτι που τους προκαλεί σύγχυση, μπέρδεμα σχετικά με ό,τι θα πρέπει να κάνουν. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το επόμενο βήμα. Και η αλήθεια είναι ότι όλα είναι ξεκάθαρα στη δουλειά μας. Όλα είναι ξεκάθαρα. Η γραμμή αναδοχής σας δηλαδή, έχοντας δημιουργήσει ένα επίπεδο επιτυχίας, ξέρει ακριβώς τι μπορείτε να κάνετε και τι είναι αυτό το οποίο φέρνει αποτέλεσμα στη δουλειά μας. Εντάξει. Οπότε ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο να μην είναι ξεκάθαρο για εσάς. Τώρα, το ζητούμενο λοιπόν για να μπει κάποιος στη δράση είναι να αποκτήσει αυτή τη διάβγεια. Να μπορεί δηλαδή και ο ίδιος να δει ξεκάθαρα τι χρειάζεται να κάνει για να δημιουργήσει αποτελέσματα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε ποια είναι τα πράγματα που κάνουμε στη δουλειά μας, ποια είναι η δουλειά μας ουσιαστικά, και μετά θα δούμε από ποια μέρη αποτελείται το κάθε ένα από αυτά που κάνουμε στη δουλειά μας. Εντάξει. Τώρα, για να μην το ξεχάσω, αν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να μεταφέρετε όλες τις δραστηριότητες της δουλειάς σας, είτε αυτές που ήδη κάνετε, είτε αυτές που θα πούμε σήμερα, από offline σε online, ώστε να δημιουργήσετε αυτοματισμούς που σας επιτρέπουν να φέρνετε περισσότερους πελάτες και συνεργάτες στην επιχείρησή σας, μπείτε στο futurepro.gr και παρακολουθήστε ένα 40-λεπτό βίντεο που έχω βάλει εκεί. Είναι δωρεάν και είναι γεμάτο με πολύ χρήσιμο υλικό. futurepro.gr, αν μπορεί κάποιος να το γράψει κάτω στα σχόλια. Τώρα, αν κάτι από αυτά που θα πούμε σήμερα δεν σας είναι ξεκάθαρο, προσέξτε λίγο, είναι η δική σας δουλειά να γίνετε ξεκάθαροι. Δηλαδή, ακούστε την κατάλληλη εκπαίδευση, μιλήστε με τον ανάδοχό σας, τον προπονητή σας και γίνετε απολύτως ξεκάθαροι για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα πράγματα που κάνουμε στη δουλειά μας. Ποια είναι η δουλειά μας δηλαδή. Τώρα, αν θέλετε σημειώστε, η δουλειά μας έχει τα εξής βασικά βήματα, είναι δύο βήματα. Το πρώτο είναι ότι βοηθάμε ανθρώπους να έχουν αποτέλεσμα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Και το δεύτερο είναι να βοηθάμε ανθρώπους να κερδίσουν χρήματα με την επιχειρηματική μας ευκαιρία. Αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή το να βοηθάμε ανθρώπους να έχουν αποτέλεσμα με τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας, και δεύτερον, το να βοηθάμε ανθρώπους με την επιχειρηματική μας ευκαιρία, είναι όλη μας η δουλειά. Οπότε, αυτά τα δύο πράγματα μπορείτε να τα δείτε σαν δύο μεγάλα, σαν δύο γενικά projects, σαν δύο μεγάλα έργα. Και θέλω να είστε ξεκάθαροι με αυτό, ότι δηλαδή αυτά τα δύο είναι η δουλειά μας. Δεν θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει καμία σύγχυση μέσα στο μυαλό σας για το ποια είναι η δουλειά μας. Είναι αυτά τα δύο πράγματα. Τώρα, το κάθε ένα από αυτά τα δύο πράγματα προφανώς έχει κάποια επιμέρους βήματα, τα οποία θα δούμε σήμερα. Αλλά αν γίνετε ξεκάθαροι, και αν γίνετε μάλλον ξεκάθαροι με αυτά τα επιμέρους βήματα, είναι αυτό που θα σας βοηθήσει να μπείτε και να μείνετε στη δράση μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα που θέλετε. Όλα τα υπόλοιπα γύρω και πέρα από αυτά τα πράγματα είναι μόνο για να συμπληρώσουν ή για να βοηθήσουν στο να πετύχουμε αυτά τα δύο. Το να βοηθήσουμε ανθρώπους να έχουν αποτέλεσμα με τα προϊόντα μας και να βοηθήσουμε ανθρώπους, τις υπηρεσίες μας, και να βοηθήσουμε ανθρώπους να έχουν αποτέλεσμα από την επιχειρηματική μας ευκαιρία, από τη συνεργασία μας δηλαδή. Οπότε ερώτηση, το να πηγαίνουμε στις ανοιχτές επιχειρηματικές παρουσιάσεις που γίνονται στα ξενοδοχεία ή στα γραφεία της εταιρείας μας ή στα συνέδρια της εταιρείας μας, είναι η δουλειά μας? Όχι, δεν είναι η δουλειά μας αυτή. Εντάξει, η δουλειά μας είπαμε είναι αυτά τα δύο πράγματα μόνο, τίποτα άλλο. Ωραία. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μην είναι συμπληρωματικά και υποστηρίζουν τη δουλειά μας. Άρα λοιπόν το να πηγαίνουμε στις παρουσιάσεις, στις εκπαιδεύσεις, στα συνέδρια, είναι η δουλειά μας?
Όχι, δεν είναι η δουλειά μας, αλλά προφανώς είναι κάτι που θα βοηθήσει εξαιρετικά στην ανάπτυξή μας. Το να κάνουμε συμβουλευτική με τον ανάδοχό μας ή τον προπονητή μας δεν είναι η δουλειά μας. Αλλά μας βοηθάει στο να βάλουμε το σωστό πλάνο δράσης μας για μας και να μένουμε στο σωστό δρόμο καθώς το δουλεύουμε. Το να ανεβάζουμε π.χ. στο Facebook group της ομάδας μας έναν καινούργιο συνεργάτη για καλωσόρισμα. Δεν ξέρω αν το κάνετε. Σε αυτό εμείς το κάνουμε. Έχουμε κάποιο Facebook group για την ομάδα μας που ανεβάζουμε κάθε καινούργιο συνεργάτη εκεί. Αυτό είναι η δουλειά μας? Όχι, δεν είναι η δουλειά μας. Αλλά είναι κάτι που βοηθάει στο να νιώσουν οι άνθρωποι μας ότι μπαίνουν στην εταιρεία, έτσι, και ότι βρίσκονται σε μια ζεστή και δεμένη ομάδα. Η δουλειά μας όμως στην πραγματικότητα είναι αυτά τα δύο πράγματα. Το να βοηθάμε ανθρώπους με τα προϊόντα της υπηρεσίας μας και το να βοηθάμε ανθρώπους με την επιχειρηματική μας ευκαιρία. Τώρα, όπως είπα, το κάθε ένα από αυτά τα δύο έχει κάποια βήματα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί, δηλαδή δεν είναι έτσι τόσο απλά αυτά τα δύο βήματα. Και αν γίνουμε μάστορες σε αυτά τα επιμέρους βήματα, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μας σταματήσει. Αν δεν είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα επιμέρους βήματα και δεν τα μάθουμε καλά, τότε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να μας βοηθήσει. Οπότε, είτε μιλάμε για το να βοηθάμε ανθρώπους με τα προϊόντα της υπηρεσίας μας, είτε να βοηθάμε ανθρώπους με την ευκαιρία μας, τα βήματα σε κάθε περίπτωση είναι τα εξής. Σημειώστε. Πρώτον, είναι η ανέβρεση υποψηφίων, θα πρέπει να ξέρουμε πώς να βρίσκουμε ανθρώπους. Δεύτερον, είναι η πρόσκληση, θα πρέπει να ξέρουμε πώς να προσκαλέσουμε αυτούς τους ανθρώπους σε μια παρουσίαση και να βεβαιωνόμαστε ότι θα έρθουν κάνοντας επιβεβαίωση. Νούμερο 3, είναι η παρουσίαση, θα πρέπει δηλαδή να ξέρουμε πώς να δίνουμε τις κατάλληλες πληροφορίες για τα προϊόντα ή την ευκαιρία μας. Νούμερο 4 είναι το κλείσιμο, θα πρέπει δηλαδή να ξέρουμε πώς να βοηθάμε κάποιον να πάρει μια απόφαση. Και νούμερο 5 είναι η εκπαίδευση, θα πρέπει να ξέρουμε πώς να εκπαιδεύσουμε κάποιον αφού πάρει την απόφαση να ξεκινήσει. Αν μάθετε αυτά τα 5 βήματα και αν γίνετε καλοί σε αυτά, τότε ο μόνος τρόπος για να μην πετύχετε είναι να τα παρατήσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτά τα 5 βήματα με τη σειρά. Τώρα δεν θα κάνουμε αναλυτική εκπαίδευση για κάθε ένα από αυτά τα βήματα. Αν μπείτε στο blog μου networkpavlamarketing.gr μπορείτε να δείτε πολλές εκπαιδεύσεις και πολλά βίντεο και άρθρα για όλα αυτά, ή αν μπείτε στο futurepro.gr εξηγώ αρκετά πράγματα για όλα αυτά τα βήματα, οπότε και εκεί μπορείτε να δείτε περισσότερη ανάλυση. Ωστόσο θα δούμε τώρα κάποια βασικά βήματα για το κάθε ένα από αυτά, ώστε να μπορέσετε να εντοπίσετε τι είναι αυτό που σας λείπει, τι είναι αυτό που σας εμποδίζει από το να ξεκινήσετε ή να προχωρήσετε παρακάτω. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι το να ξέρουμε πώς να βρίσκουμε υποψηφίους. Για να μπορέσουμε να βρούμε υποψηφίους, θα πρέπει να ξέρουμε πού να ψάξουμε. Αν ξέρετε πού να ψάξετε και πώς είναι οι υποψήφοι, πώς είναι οι υποψήφοι, τότε θα είναι ευκολότερο να τους εντοπίσετε. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής και θα ήθελα να μου γράψετε τις απαντήσεις σας στο chat. Τι είναι υποψήφοι? Γράψτε μου στο chat. Τι είναι υποψήφοι? Η απάντηση στην ερώτηση τι είναι υποψήφοι είναι ότι οι υποψήφοι είναι άνθρωποι. Έτσι. Οι υποψήφοι είναι άνθρωποι. Και χωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες. Είναι άνθρωποι που γνωρίζουμε και άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε. Επίσης υπάρχουν δύο βασικά μέρη που μπορούμε να βρούμε τους υποψηφίους. Μπορούμε να τους βρούμε online και offline, δηλαδή στο ίντερνετ ή εκτός ίντερνετ. Άρα λοιπόν, οι υποψήφοι είναι άνθρωποι, καταρχήν, εντάξει, είναι άνθρωποι που μπορεί να γνωρίζουμε ή να μην γνωρίζουμε και μπορούμε να τους βρούμε είτε στο ίντερνετ είτε εκτός ίντερνετ. Τώρα, η πρώτη κατηγορία λοιπόν είναι άνθρωποι που γνωρίζουμε και είναι offline. Ωραία, Σταυρούλα λέει άτομα με τα οποία επιλέγουμε να συνεργαστούμε. Ωραία, ο Χάρης λέει άνθρωποι ανήσυχοι που ψάχνονται. Ωραία, η Μαρία λέει είναι το target group μας. Okay, εννοεί η ομάδα στην οποία επιλέγουμε να εστιάσουμε. Ωραία. Άρα λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουμε και είναι offline. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Άνθρωποι που γνωρίζουμε και τους ξέρουμε εκτός ίντερνετ, offline, στην καθημερινότητά μας δηλαδή. Είναι καταρχήν η λίστα των ανθρώπων που έχουμε στο κινητό μας. Είναι οι συνάδελφοί μας. Είναι η λίστα γάμου μας. Τα άτομα που καλέσαμε στο γάμο μας ή στη βάφτιση του παιδιού μας, τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι οι άνθρωποι που συναστρεφόμαστε στην καθημερινότητά μας. Θα πάμε στην τράπεζα, στο φούρνο, ταχυδρομείο, στο κομμωτήριο, στα φροντιστήρια που πηγαίνουμε τα παιδιά μας, σε κάποια αθλητική δραστηριότητα, οτιδήποτε.
Είναι φίλοι και συγγενείς, οι οποίοι φυσικά μπορεί να είναι και στη λίστα του κινητού μας, έτσι. Είναι γονείς ή παιδιά ή συγγενείς φίλων μας. Δηλαδή, όχι μόνο οι φίλοι μας, οι άμεσοι φίλοι μας, αλλά μπορεί να είναι τα παιδιά των φίλων μας ή οι γονείς των φίλων μας ή άλλοι συγγενείς των φίλων μας. Κουμπάρι τους, ξέρω εγώ. Με ποιον άλλο τρόπο υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να γνωρίζουμε, με τους οποίους μπορούμε να τους γνωρίζουμε offline? Γράψτε μου, μαθαίνετε στα σχόλια. Ποιος είναι ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να βρούμε ανθρώπους offline, ανθρώπους που γνωρίζουμε δηλαδή? Είπαμε, είναι η λίστα του κινητού μας, οι συνάδελφοί μας, η λίστα του γάμου μας, οι άνθρωποι που συναστρεφόμαστε καθημερινά, φίλοι και συγγενείς, γονείς, παιδιά και συγγενείς των φίλων μας, και με ποιον άλλο τρόπο έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουμε που είναι offline. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια. Συμπληρώστε δηλαδή τις ιδέες αυτές. Μετά είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουμε που βρίσκονται online. Και αυτούς τους ανθρώπους κυρίως τους έχουμε μέσα στα social media, τα οποία είναι Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, ξέρω, και YouTube. Ωραία. Μέσα σε αυτά λοιπόν έχουμε ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, είναι γνωστοί μας και βρίσκονται online. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω πολλά άτομα που έχουμε χτίσει σχέσεις και είναι online, με τους οποίους δεν γνωριζόμαστε offline. Τους ξέρω μόνο διαδικτυακά. Η Έλενα λέει παλιές συμφοιτητές. Πολύ ωραία. Ή ξέρω εγώ από το στρατό. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και online κοινότητες, όπως είναι τα blogs ή τα forums. Και από εκεί μπορούμε να έχουμε γνωστούς, δηλαδή να έχουμε άτομα που γνωρίζουμε μέσα από εκεί. Εντάξει. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι που γνωρίζουμε και βρίσκονται online είναι στα social media, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, ξέρω εγώ. Και μετά είναι οι online κοινότητες, όπως είναι διάφορα forums ή διάφορα blogs. Εγώ προσωπικά σας λέω, έχω άτομα με τα οποία έχω αναπτύξει σχέσεις, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έχουμε πολύ καλές σχέσεις και με τους οποίους δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ από κοντά, γνωριζόμαστε μόνο online. Εντάξει. Τώρα πάμε λοιπόν να δούμε τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και βρίσκονται offline. Άρα λοιπόν, τα άτομα που δεν γνωρίζουμε και βρίσκονται offline. Μπορεί να είναι άτομα που βλέπουμε έξω στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, άτομα τα οποία τους βλέπουμε έξω, μπορεί να συναναστρεφόμαστε, αλλά ακόμα να μην έχουμε συστηθεί. Γνωριζόμαστε φατσικά ή τους βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά ακόμα δεν έχουμε συστηθεί. Η Τζέννη λέει, ας πούμε, οπουδήποτε, ακόμα και σε ένα καφέ. Ναι, μπορεί να είναι κοινές παρέες, ξέρω εγώ, άτομα που γνωρίζουμε σε κοινές παρέες. Σωστά, και από εκεί πέρα. Και εκεί είναι κάποια άτομα που γνωρίζουμε και είναι offline. Ωραία. Επίσης, άτομα που δεν γνωρίζουμε και βρίσκονται offline είναι άτομα τα οποία μπορεί να ανταποκριθούν σε μια διαφήμιση που θα βάλουμε, σε μια αγγελία. Μπορεί να βάλουμε αγγελίες σε κάποια εφημερίδα, ας πούμε. Τα άτομα που θα ανταποκριθούν από την αγγελία αυτή είναι άγνωστοι σε εμάς και τους βρίσκουμε offline, εκτός ίντερνετ. Ή μπορεί να είναι από τηλεφωνήματα σε επαγγελματίες. Ή από τη Γιάλα, είναι μια μέθοδο στην οποία διδάσκω στην εκπαίδευση του πλάνου 90 ημερών. Ή από business to business. Ή από δικτύωση. Υπάρχουν πολλές ιδέες τις οποίες αναφέρω και αναπτύσσω στην εκπαίδευση του πλάνου 90 ημερών. Μια τρίωρη εκπαίδευση βασικά, η οποία βρίσκεται στο GreekCoach.gr / πλάνο 90. Αν μπορεί κάποιος να το γράψει στο chat, είναι GreekCoach.gr / πλάνο 90, το νούμερο 90. Όπου εκεί αναλύω πάρα πολλές τέτοιες ιδέες. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βρούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και οι οποίοι είναι offline. Και παλιοί συμμαθητές, πολύ ωραία, το λέω ο Χάρης εδώ πέρα. Και επίσης υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε και βρίσκονται online. Που πάλι μπορεί να είναι μέσα στα social media, δηλαδή ας πούμε στη λίστα των φίλων σας, μπορεί να έχετε πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους δεν τους γνωρίζετε προσωπικά. Κάποιοι επιλέγουν στο Facebook, ας πούμε, να κάνουν φίλους μόνο άτομα που γνωρίζουν. Εντάξει, είναι όμως πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν φίλους στο Facebook που δεν τους γνωρίζουν, απλά τυχαίνει να έχουν και εγώ έναν κοινό γνωστό, κοινή φίλη κτλ. Ή μπορεί να συνδεθήκαν για οποιοδήποτε λόγο και να μην έχει ποτέ να γνωριστούν, να μην έχει ποτέ να μιλήσουν. Αυτοί όμως είναι άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε και βρίσκονται στα social media, είναι online. Ή επίσης μπορεί να είναι παράδειγμα από δωρεάν αγγελίες στο ίντερνετ. Υπάρχει μια μέθοδος την οποία διδάσκω και την οποία την αναφέρω και στο πλήρες πρόγραμμα του διοικητή του μέλλοντος των 6 εβδομάδων, όπου είναι δωρεάν αγγελίες στο ίντερνετ. Το να βάζουμε δηλαδή αγγελίες στο ίντερνετ. Και μέσα από εκεί πέρα λοιπόν μας έρχονται άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε και οι οποίοι είναι online. Επίσης, αν κάνουμε ίντερνετ marketing, πάλι από εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε ανθρώπους στο ίντερνετ, αγνώστους. Και μετά με διαφημίσεις χορηγούμενες που βάζουμε στο Instagram και στο Facebook. Εντάξει. Άρα λοιπόν, με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να βρούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε και οι οποίοι έρχονται μέσα από το ίντερνετ. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βρούμε ανθρώπους, αλλά αυτοί που σας ανέφερα τώρα είναι υπέρ αρκετοί. Είναι πάρα πολλοί τρόποι για να μπορέσετε να χτίσετε μία ομάδα με περισσότερα από 1000 άτομα, ειδικά αν τα κάνετε και εσείς αλλά και οι συνεργάτες σας. Ξεκινώντας λοιπόν όμως, κάντε απλά μία γραπτή λίστα από τα άτομα που είστε στο κινητό σας. Ξεκινήστε με 100-200 άτομα.
Δηλαδή, αυτά είναι αρκετά άτομα για να ξεκινήσετε καλά, να έχετε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Και προσθέστε σε αυτή τη λίστα συνεχώς νέα άτομα τα οποία σκέφτεστε ή συναντάτε ή που βλέπετε στα social media και σκέφτεστε ότι, OK, θα ήθελα να μιλήσω κάποια στιγμή σε αυτόν. Άρα, λοιπόν, ξεκινήστε, πάρετε το κινητό σας, κάντε μια λίστα με 100-200 άτομα και συνεχώς μπορείτε να προσθέτετε σε αυτή τη λίστα καινούργια άτομα. Αν κολλάτε και δεν ξέρετε πού να ξεκινήσετε, ξεκινήστε με αυτό. Οπότε, αν ακόμα δεν το έχετε κάνει αυτό, κάντε το σήμερα το βράδυ. Κάντε μια γραπτή λίστα με άτομα. Αν έχετε ήδη μιλήσει στα πρώτα 100-200 άτομα από τη λίστα σας, τότε θα σας πρότεινα να κάνετε το εξής. Να συνεχίσετε με ακόμα 100 άτομα από τη λίστα σας. Ωραία. Και να βάλετε και άλλες μεθόδους, σαν αυτές που είπαμε πριν από λίγο. Δεν θα αναλύσουμε τώρα όλες τις μεθόδους. Λογικά, αν ψάξετε από τη γραμμή αναδοχής σας, θα βρείτε εκπαιδεύσεις για να μάθετε πώς να βρίσκετε υποψηφίους. Επίσης, όπως σας είπα, στην τρίωρη εκπαίδευση του πλάνου 90 ημερών που εδώ στη Σταυρούλα μου έγραψε το link, ευχαριστώ Σταυρούλα, θα βρείτε μάλλον πολύ υλικό. Αναλύω 10 διαφορετικές μεθόδους για ανέβρεση υποψηφίων μεταξύ γνωστών και αγνώστων. Είναι στο GreekCoach.gr / πλάνο 90. Εκεί αναλύω όλες τις μεθόδους, δίνω τα πάντα, δηλαδή σενάρια, διάφορες περιπτώσεις, τα πάντα. Είναι πολύ αναλυτική εκπαίδευση δηλαδή. Άρα, το πρώτο λοιπόν που είπαμε είναι το να ξέρετε πώς να βρίσκετε άτομα. Και ξεκινώντας, η λίστα των ανθρώπων που γνωρίζετε είναι από εκεί που θα ξεκινήσετε και στη συνέχεια θα μπορείτε να προσθέσετε και άλλα άτομα με τις μεθόδους που είπαμε πριν, online και offline. Αλλά αν κολλάτε και δεν ξέρετε πώς να ξεκινήσετε, ξεκινήστε κάνοντας μια γραπτή λίστα. Στη λίστα αυτή, είπαμε λοιπόν, θα βάλετε άτομα τα οποία θα μιλήσετε για τη δουλειά σας ή για τα προϊόντα σας. Οπότε ουσιαστικά θα είναι άτομα τα οποία θα τους μιλήσετε είτε για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας ή για την επιχειρηματική σας ευκαιρία για να γίνουν δηλαδή συνεργάτες σας. Το δεύτερο βήμα από αυτά που είπαμε, από τα επιμέρους βήματα λοιπόν, είναι η πρόσκληση. Είναι το να γνωρίζουμε δηλαδή πώς να επικοινωνήσουμε με αυτούς που έχουμε βάλει στη λίστα μας ή με αυτούς που έχουμε βρει ή μας έχουν βρει με όλους αυτούς τους τρόπους που είπαμε, ώστε να δεχτούν να ακούσουν περισσότερα για αυτό που κάνουμε. Και εδώ πάλι υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Στο πώς θα κάνουμε την πρόσκληση δηλαδή. Μία επιλογή είναι το να κάνουμε τη στρατηγική μηνυμάτων. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μηνύματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή αν δεν γνωρίζετε ποια είναι τα μηνύματα αυτά, να βρείτε, ας πούμε, να συζητήσετε λίγο με τη γραμμή αναδοχής σας ή με τον προπονητή σας, πώς μπορώ να φτιάξω κάποια συγκεκριμένα μηνύματα δηλαδή. Στο πρόγραμμα των 6 εβδομάδων του Δικτυωτή του Μέλλοντος, στο πλήρες πρόγραμμα, μιλήσαμε για την στρατηγική μηνυμάτων και έδωσα συγκεκριμένα σενάρια, δηλαδή ποια μηνύματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε αυτή την προσέγγιση. Είναι πολύ αποτελεσματικά. Άτομα δηλαδή τα οποία τα έχουν εφαρμόσει, έχουν στείλει τα μηνύματα, είχαμε πολλές επαφές, πολλούς ανθρώπους που δέχτηκαν να κλείσουν ένα ραντεβού. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, μία μέθοδος είναι για πρόσκληση η στρατηγική μηνυμάτων. Δηλαδή, να μην παίρνεις τηλέφωνο, να κάνεις πρόσκληση μέσω μηνυμάτων. Μετά μπορείτε να κάνετε πρόσκληση στους ανθρώπους που έχετε γράψει στους γνωστούς σας, στη λίστα σας. Τηλεφωνική πρόσκληση. Η οποία πρόσκληση θα είναι ότι δεν παίρνω τηλέφωνο απλά να κλείσω ένα ραντεβού. Δεν θέλω δηλαδή απλά να κλείσω ένα ραντεβού με κάποιον. Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού με κάποιον ο οποίος είναι ανοιχτός σε επαγγελματικές προτάσεις. Άρα πρέπει οπωσδήποτε στην πρόσκλησή σας να υπάρχει αυτή η φράση: είσαι ανοιχτός σε επαγγελματικές προτάσεις. Μετά υπάρχει σενάριο για να κάνετε πρόσκληση σε προσωπικές επαφές. Στα άτομα που συναντάτε στην καθημερινότητά σας, πώς να τους προσεγγίσετε, πώς να τους κάνετε μια πρόσκληση για να έρθουν σε μια παρουσίαση. Μετά υπάρχει το σενάριο για τηλεφωνήματα σε επαγγελματίες. Υπάρχει σενάριο απάντηση σε τηλεφώνηματα απαγγελίες. Υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα σενάρια, ας πούμε, τα οποία διαβάζετε όταν σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο απαγγελία για το πώς να τους προσκαλέσετε. Ή σενάριο όταν κάποιος συμπληρώσει μια φόρμα στη σελίδα σας ή σας στείλει ένα βιογραφικό με email και το τηλεφωνήσετε, πώς να τον προσκαλέσετε, τι ερωτήσεις να το κάνετε, πώς να τον οδηγήσετε σε μια επιχειρηματική παρουσίαση ή σε μια παρουσίαση προϊόντων ανάλογα σε τι έχετε αποκριθεί. Αν ακούσετε στην πεντάωρη εκπαίδευση που έχω και την ακαταμάχητη πρόσκληση, δίνω ακριβώς το σενάριο, δίνω ακριβώς τον τόνο της φωνής που θα χρησιμοποιήσετε και μάλιστα έχω και ηχογραφημένες συνομιλίες μου με πραγματικούς υποψηφίους στο πώς κάνω αυτά τα σενάρια και πώς ανταποκρίνονται οι άνθρωποι στα σενάρια αυτά. Αυτό είναι στην ακαταμάχητη πρόσκληση, είναι μια πεντάωρη εκπαίδευση. Σίγουρα στην γραμμή αναδοχής σας, στην εταιρεία σας, υπάρχουν σενάρια για να κάνετε πρόσκληση για πελάτες, για τα προϊόντα δηλαδή, ή για τις υπηρεσίες που μπορεί να έχετε. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά υπάρχουν σενάρια, τρόποι προσέγγισης για να κάνετε πρόσκληση σε όλους αυτούς που γράψατε στην προηγούμενη λίστα σας. Εντάξει. Αναλόγως λοιπόν ποια στρατηγική θα ακολουθήσετε, ποια προσέγγιση θα ακολουθήσετε, θα πρέπει να βρείτε πώς να κάνετε το κάθε τι. Για όλα αυτά λοιπόν έχουμε τις απαντήσεις. Έχουμε σενάρια δοκιμασμένα και αποδεδειγμένα ότι είναι αποτελεσματικά. Είναι
Δουλεύουν δηλαδή. Βρείτε τα λοιπόν τα σενάρια αυτά ή ζητήστε τα τηρεμένα δοχή σας. Διαβάστε τα, κάντε τα εξάσκηση, κάντε τα εξάσκηση μόνοι σας, ηχογραφήστε τον εαυτό σας, δείτε πώς ακούγεστε, κάντε εξάσκηση με άλλους συνεργάτες σας, με τον ανάδοχό σας και ξεκινήστε τις προσκλήσεις. Αν έχετε κάνει τη λίστα σας και δεν προχωράτε παρακάτω και δεν ξέρετε πώς να προσκαλέσετε τους ανθρώπους, βρείτε τον τρόπο, βρείτε το σενάριο. Βρείτε τι θα πείτε ακριβώς. Υπάρχουν όλα, θα είναι δοκιμασμένα. Εντάξει. Αν δεν έχει γραμμή αναδοχή σας η εταιρεία σας, κάτι από όλα αυτά, ζητήστε τα από μένα. Τόσες εκπαιδεύσεις έχω κάνει για τις προσκλήσεις και όλα αυτά. Εντάξει. Δεν χρειάζεται δηλαδή υπερανάλυση σε όλο αυτό, ούτε καν ανάλυση δεν χρειάζεται. Είναι απλά τα πράγματα. Έχετε τη λίστα σας, βρείτε τη μέθοδο που θα κάνετε, θα είναι μηνύματα, θα είναι τηλέφωνα, θα είναι σε γνωστούς, θα είναι σε αγνώστους. Βρείτε το σενάριο, κάντε το εξάσκηση, σηκώστε το τηλέφωνο και ή στείλτε το μήνυμα ή πάρετε τηλέφωνο. Εντάξει. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να νιώθετε δισταγμό και φόβο, γιατί δεν ξέρετε αν θα έρθει το αποτέλεσμα. Αλλά να ξέρετε, θα έρθει. Σας το λέω, θα έρθει. Και αν δεν έρθει από την αρχή, γι' αυτό κάνετε συμβουλευτική με τον προπονητή σας ή τον ανάδοχό σας. Για να δείτε τι μπορείτε να βελτιώσετε. Γι' αυτό έρχεστε σε αυτές τις εκπαιδεύσεις. Κάντε το ξανά και ξανά και ξανά και το αποτέλεσμα θα έρθει. Το δεύτερο βήμα λοιπόν είναι να γίνετε καλοί στην πρόσκληση. Να βρείτε το σενάριο που θα χρησιμοποιήσετε, να το κάνετε εξάσκηση και να ξεκινήσετε τις προσκλήσεις. Κάντε μαζί με τον ανάδοχό σου μερικές προσκλήσεις. Βάλτε τον να σας ακούσει πώς μιλάτε. Ή αν δεν νιώθετε πολύ καλά, ηχογραφήστε τον εαυτό σας και ζητήστε τον ανάδοχό σας να σας ακούσει. Αν κάνετε προσκλήσεις και δεν έχετε αποτέλεσμα, πιθανόν να μην κάνετε κάτι σωστά στο σενάριο. Ή μπορεί να ακολουθείτε το σενάριο, αλλά να έχετε κάτι λάθος στην τονικότητα. Για όλα αυτά λοιπόν, ο προπονητής σας ή ο πιο έμπειρος άνθρωπος στη γραμμή αναδοχής σας θα ξέρει ακριβώς τι δεν πάει καλά και θα μπορεί να σε κατευθύνει ανάλογα. Άρα υπάρχουν οι λύσεις. Γενικά μην το αφήνετε στην τύχη. Δεν υπάρχει λόγος. Για να ξεκινήσετε συνεργασία μαζί μου, αν είστε στην ομάδα μου ή με την εταιρεία σας. Για να είστε σήμερα εδώ, για να έχετε ξεκινήσει η συνεργασία με μια εταιρεία, για να επενδύσετε χρόνο και χρήματα και να ασχολείστε με αυτή τη δουλειά, και αν επενδύετε τον χρόνο σας για να βλέπετε αυτή την εκπαίδευση, σημαίνει ότι θέλετε να το κάνετε να λειτουργήσει. Μην τα αμελείτε αυτά. Κάντε τα και θα έρθει το αποτέλεσμα. Ωραία. Και αφού λοιπόν κάποιος δεχτεί να έρθει στην παρουσίαση, και αν κάνετε σωστά την πρόσκληση, θα έχετε πολλούς ανθρώπους που θα δέχονται, μετά χρειάζεται να κάνετε επιβεβαίωση πριν το ραντεβού. Αν δεν κάνετε επιβεβαίωση, θα χάνετε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων. Έχω κάνει ένα βίντεο που εξηγώ πότε και πώς κάνουμε επιβεβαίωση. Αν ψάξετε στο κανάλι μου στο YouTube, μπορείτε να βρείτε το βίντεο αυτό. Μπείτε στο eliteteam.gr/vlog, eliteteam.gr/vlog, θα οδηγηθείτε απευθείας στο κανάλι μου στο YouTube. Εκεί έχω πολλά βίντεο και εκεί θα βρείτε το βίντεο σχετικά με την επιβεβαίωση. Νομίζω λέγεται αν πρέπει να κάνω επιβεβαίωση κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει βασικά να βάλω όλους τους συνδέσμους που αναφέρω στην περιγραφή του live μετά για να τους έχετε μαζεμένους. Αλλά αν κάποιος μπορεί να το γράψει και αυτό στα σχόλια, θα βοηθούσε. eliteteam.gr/vlog. V-L-O-G. Το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση. Και εδώ πέρα σας έχω καλά νέα. Δεν χρειάζεται να γίνετε καλοί στο να εξηγείτε τα πάντα για την εταιρεία. Σήμερα ειδικά. Εντάξει. Χρειάζεται να γνωρίζετε τα πάντα. Δεν λέω να είστε άσχετοι. Δεν λέω να μην γνωρίζετε τη δουλειά σας. Εννοείται. Φυσικά θα πρέπει να γνωρίζετε καλά την παρουσίασή σας. Αλλά δεν χρειάζεται απαραίτητα να την εξηγείτε εσείς. Για την παρουσίαση είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου και από την εμπειρία μου, να χρησιμοποιείτε εργαλεία. Τα εργαλεία που έχουμε. Εμείς, για παράδειγμα, έχουμε καταρχήν ένα εργαλείο. Είναι οι ανοιχτές παρουσιάσεις που κάνουμε σε ξενοδοχεία. Κάνουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Κάνουμε ανοιχτές παρουσιάσεις είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε καφετέρειες, είτε σε γραφεία, σε διάφορους χώρους δηλαδή. Έχουμε κλεισμένους χώρους και κάνουμε παρουσιάσεις ανοιχτές. Άρα λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε, όσους ανταποκριθούν στην πρόσκληση, να τους καλέσετε σε μια ανοιχτή επιχειρηματική παρουσίαση για να δουν τη δουλειά από κοντά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κλείσετε ένα προσωπικό ραντεβού για να κάνετε την παρουσίαση. Επίσης, εμείς, ας πούμε, στην ομάδα μας έχουμε κάθε Κυριακή βράδυ έχουμε live webinar. Άρα λοιπόν, αν εγώ μιλάω με άτομα το Σάββατο, την Κυριακή, την Παρασκευή, την Πέμπτη, μπορώ όλους αυτούς, αν θέλω, να τους οδηγήσω σε ένα live webinar την Κυριακή το βράδυ, στις 10 παρατέρατο που κάνουμε, για να δει μια επιχειρηματική παρουσίαση της δουλειάς. Μπορώ να τους βάλω να δουν αυτοματοποιημένα webinars. Εμείς έχουμε ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε, το οποίο κάνει αυτοματοποιημένες παρουσιάσεις. Έχει την αίσθηση του κανονικού webinar, αλλά είναι αυτόματο.
Εντάξει. Άρα λοιπόν μπορώ να βάλω κάποιον κάθε μέρα να βλέπει αυτοματοποιημένο webinar. Ή μπορείτε να έχετε ένα βίντεο. Αν έχετε κάποιο βίντεο εσείς ή από τη γραμμή αναδοχής από την εταιρεία σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βίντεο για τις παρουσιάσεις σας. Και εδώ πέρα μια μέθοδος στην οποία διδάσκω είναι η λεγόμενη παρουσίαση και κλείσιμο από απόσταση. Όπου δηλαδή δεν στέλνουμε απλά βίντεο, κανονίζουμε ένα ραντεβού με τον υποψήφιό μας, του δείχνουμε το βίντεο εκείνη την ώρα που είμαστε μαζί και κάνουμε το κλείσιμο με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο αμέσως μετά. Ή μπορώ να κάνω παρουσίαση με τον ανάδοχό μου, με τριμερή παρουσίαση. Να κανονίσω ένα ραντεβού μέσω Skype ή μέσω Zoom, ξέρω εγώ, ή μέσω Facebook Messenger με βίντεο κλήση. Να είναι ο υποψήφιός μου, να είναι ο ανάδοχός μου, ο οποίος είναι πιο έμπειρος. Να κάνει ο ανάδοχός μου την παρουσίαση, εγώ απλά να παρακολουθώ. Ή αν πρέπει να κάνετε παρουσίαση από κοντά, μάθετε να κάνετε το πλάνο της χαρτοπετσέτας. Μία σύντομη παρουσίαση σε 5-10 λεπτά. Στην εκπαίδευση του δικτυωτή του μέλλοντος, εξηγώ αναλυτικά πώς μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τις παρουσιάσεις σας. Για μένα πλέον είναι πολύ αυτοματοποιημένα όλα αυτά για τη δουλειά μου. Και στην εκπαίδευση αυτή, εξηγώ πώς μπορείτε και εσείς να αυτοματοποιήσετε τις παρουσιάσεις σας. Τώρα, όσον αφορά τα από κοντά, προτείνω να κάνετε από κοντά κάτι, μια παρουσίαση από κοντά, αφού πρώτα τον βάλετε να δει κάτι μέσω ίντερνετ. Δηλαδή, εγώ αν κλείσω ένα ραντεβού προσωπικό από κοντά, πολύ σπάνια κάνω τέτοια ραντεβού. Πρώτα του ζητάω να δει κάτι online. Γιατί έτσι γλιτώνω χρόνο, γλιτώνω χρήματα και γλιτώνω και απογοήτευση. Δηλαδή, συνήθως αν κάνω ένα προσωπικό ραντεβού, άλλο θα γραφτεί. Γιατί έχει δει κάτι, έχουμε μιλήσει, ξέρω εγώ, έχει ενδιαφερθεί και από κοντά ουσιαστικά πάμε για να κάνουμε την εγγραφή του. Όταν χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο για την παρουσίαση, το κάνετε πρώτο να φαίνεται πιο απλό, ότι είναι η πιο απλή δουλειά μας και ότι είναι αντιγράψιμη. Δεν χρειάζεται να ξέρεις την παρουσίαση, δεν χρειάζεται να είσαι super wow παρουσιαστής, ξέρω εγώ, της ευκαιρίας. Απλά βάζεις ανθρώπους να δουν την παρουσίαση, να δουν ένα βίντεο, να δουν ένα webinar. Ωραία, οπότε επιλέξτε με τον προπονητή σας ποια ή ποιες από αυτές τις μεθόδους θα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τις παρουσιάσεις σας. Τώρα, για να κάνετε την παρουσίαση με αυτόν τον τρόπο, είτε με βίντεο, είτε webinar, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε, δεν θα σας πάρει ένα μήνα για να το μάθετε. Μπορείτε μέσα σε ένα απόγευμα να τα μάθετε αυτά. Όταν τα μάθετε, μετά θα είναι στη διάθεσή σας για πάντα. Οπότε αφιερώστε λίγο χρόνο για να γίνετε καλοί και μετά ξεκινήστε να τα κάνετε. Και κάντε τα ξανά και ξανά και ξανά. Βάλτε στόχο να κάνετε 100 παρουσιάσεις τις επόμενες 100 ημέρες. Ή αν θέλετε να το απογειώσετε, βάλτε στόχο να κάνετε 100 παρουσιάσεις στις επόμενες 30 ημέρες. Κάντε το αυτό και μετά έλατε μετά από ένα μήνα. Πείτε μου, Θοδωρή, έκανε 100 παρουσιάσεις σε ένα μήνα. Εντάξει. Και δείτε τι έχετε μάθει και τι έχετε χτίσει. Δεν θα πιστεύετε το αποτέλεσμα που θα έχετε. Και στην αυτοπεποίθησή σας και στη γνώση σας για τη δουλειά, αλλά και στο τι ομάδα θα έχετε δημιουργήσει. Άρα, αν έχετε κάνει τη λίστα σας, αν έχετε το σενάριό σας και κολλάτε γιατί δεν ξέρετε πώς θα κάνετε παρουσίαση, βρείτε πώς θα κάνετε παρουσίαση. Μάθετε να κάνετε παρουσίαση με τους τρόπους που σας είπα μόλις τώρα. Μπορείτε να το μάθετε σε ένα απόγευμα αυτό, δεν είναι κάτι που παίρνει χρόνο. Κάντε το, μάθετε το. Και αφού κάνουμε λοιπόν την παρουσίαση, το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε το κλείσιμο. Είδατε λοιπόν κάποιος την παρουσίαση στο ξενοδοχείο, είδε το live ή το αυτοματοποιημένο webinar, είδε το βίντεο. Τι κάνουμε μετά? Πώς τον οδηγούμε στο να πάρει μια απόφαση? Χρειάζεται να είναι ξεκάθαρο αυτό και ξέρουμε ακριβώς πώς κάνουμε το κλείσιμο. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να κάνετε ένα κλείσιμο. Μία μέθοδος που διδάσκω είναι αυτό στην παρουσίαση σε κλείσιμο από απόσταση που λέω, όπου λέμε τους ανθρώπους σε μία κλίμακα από το 1 στο 10 που είναι το ενδιαφέρον σου και βαθμολογούν το ενδιαφέρον τους και μετά τους οδηγούμε στο κλείσιμο. Και αυτό υπάρχει στο futurepro.gr, μπορείτε να το βρείτε εκεί. Μετά, μπορεί να έχουν ερωτήσεις, μπορεί να έχουν αντιρρήσεις. Υπάρχει φόρμουλα χειρισμού αντιρρήσεων. Πώς απαντάμε στις ερωτήσεις, πώς απαντάμε στις αντιρρήσεις και τον οδηγούμε στο επόμενο βήμα. Και ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε κλείσιμο είναι να το συνδέσετε με τον ανάδοχό σας. Κάτι που κάνω ακόμα και σήμερα, αλλά σίγουρα μπορείτε να το κάνετε για τις τουλάχιστον πρώτες 20 παρουσιάσεις. Αυτό βασικά το προτείνω σίγουρα να το κάνετε για τις πρώτες 20 παρουσιάσεις. Τα πρώτα 20 άτομα που θα δουν παρουσίαση, είτε από βίντεο, είτε από webinar, είτε από ξενοδοχείο, οτιδήποτε, είτε κάνετε εσείς προσωπικά. Μην κάνετε εσείς το κλείσιμο, συνδέστε τους με τον ανάδοχό σας ή με τον πιο έμπειρο ανάδοχό σας που είναι. Γιατί αν ο ανάδοχός ξεκίνησε πριν μια εβδομάδα, μπορεί να μην ξέρει να κάνει κλείσιμο. Οπότε βάλτε το με τον απλά ανάδοχό σας. Αφήστε λοιπόν τον ανάδοχό σας να κάνει το κλείσιμο για εσάς. Έτσι λοιπόν θα μάθετε πώς το κάνετε, πώς το κάνει και να το κάνετε κι εσείς και θα έχετε ανθρώπους καινούργιους στο δίκτυό σας. Άρα λοιπόν θα μάθετε τη δουλειά και θα κερδίζετε και χρήματα ταυτόχρονα. Και το τελευταίο βήμα είναι η εκπαίδευση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ξεκινάνε μαζί μας να έχουν αποτέλεσμα. Αν πρόκειται για πελάτες,
θα πρέπει να τους εξηγήσουμε τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας και να τους δείξουμε πώς να τα χρησιμοποιούν σωστά για να έχουν το αποτέλεσμα για το οποίο πλήρωσαν. Αν πρόκειται για συνεργάτες, θα τους βοηθήσουμε να μάθουν πώς να κάνουν τι. Τα 5 αυτά βήματα που μόλις είπαμε. Ανέβρεση υποψηφίων, πρόσκληση, παρουσίαση, κλείσιμο και εκπαίδευση. Ξεκινώντας, θα εκπαιδεύετε τους καινούργιους σας συνεργάτες, όχι μόνοι σας, με τον ανάδοχό σας, οπότε θα βλέπετε πώς κινείται και η εκπαίδευση και στη συνέχεια θα μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας. Δηλαδή, ακόμα και η εκπαίδευση συνεργατών, σας έχουμε ακριβώς τρόπο πώς να γίνει. Μην ανησυχείτε. Αν κολλάτε σε αυτό, ζητήστε βοήθεια από τον ανάδοχό σας. Αν δεν μπορεί ο ανάδοχός να σας βοηθήσει, πηγαίνετε στον upline. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος στη γραμμή ανάδοχής που θα μπορεί να σας βοηθήσει. Αν δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά βοήθεια, ελάτε σε μένα. Εντάξει, κάνω coaching, κάνω προσωπική συμβουλευτική με ανθρώπους που ασχολούνται με τη δουλειά αυτή. Ελάτε να δουλέψουμε μαζί. Κανένα πρόβλημα. Οπότε, όπως ανέφερα και νωρίτερα και το έχουμε πει και πολλές φορές, για όποιο βήμα δεν είστε σίγουροι, μην απλά δεν το κάνετε. Ζητήστε βοήθεια. Ζητήστε βοήθεια από τον ανάδοχό σας. Αν ο ανάδοχός σας είναι καινούριος ή αν νομίζετε ότι δεν μπορεί να σας βοηθήσει όπως θα θέλατε, ζητήστε βοήθεια από κάποιον άλλο στη γραμμή αναδοχής. Ή αν χρειαστείτε βοήθεια από μένα, μπορώ να γίνω προσωπικός σας online προπονητής. Αλλά σε καμία περίπτωση μην τα παρατήσετε. Σε καμία περίπτωση μην μείνετε δρανείς. Κάντε ό,τι χρειαστεί, μάθετε ό,τι χρειαστεί, ζητήστε βοήθεια για όσο χρειαστεί, μέχρι να το κάνετε να δουλέψει. Γιατί? Γιατί μπορεί να δουλέψει. Και όχι μόνο μπορεί να δουλέψει, μπορεί να δουλέψει και για εσάς. Οπότε τα 5 βήματα για να τα κεφαλαιώσουμε είναι να βρίσκουμε ανθρώπους, να τους προσκαλούμε σε μια παρουσίαση, να κάνουμε την παρουσίαση με όλους τους τρόπους που έχουμε διαθέσιμους, να μπορούμε να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν μια απόφαση και να εκπαιδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους αφού ξεκινήσουν στο πώς να έχουν αποτέλεσμα. Και είπαμε ότι οι άνθρωποι στους οποίους εστιάζουμε είναι είτε α για πελάτες, για τα προϊόντα μας δηλαδή, για τις υπηρεσίες μας, και β για να γίνουν συνεργάτες μας για την επιχειρηματική μας ευκαιρία. Και ότι όλοι αυτοί μπορούν να είναι είτε γνωστοί μας είτε άγνωστοι και μπορούμε να τους βρούμε είτε online είτε offline. Θα ήθελα να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ένα πράγμα που κρατήσατε από τη σημερινή εκπαίδευση, θα το εκτιμούσα αυτό. Βάλτε στα σχόλια ένα άτομο ή δύο άτομα που πιστεύετε ότι χρειάζεται να ακούσουν αυτή την εκπαίδευση, χρειάζονται αυτή την ενθάρρυνση, που νομίζω ότι μπορεί να κολλάνε σε κάποιο σημείο και θα τους βοηθούσε αυτή η εκπαίδευση να ξεκολλήσουν, ή προωθήστε τους το link του σημερινού live. Ο Αντώνης λέει: πολύ ωραία γενική και αρχική εκπαίδευση, ακόμα και για παλαιότερους. Ωραία, γιουρόκτο, ωραία, οκ. Πόσο απλά είναι τα βήματα και πόσο σύνθετα τα κάνουμε εμείς στο μυαλό μας. Σωστά, είναι απλά. Απλά χρειάζεται να μπούμε στη διαδικασία σταυρούλα να ψάξουμε τις λύσεις. Έτσι. Στο επόμενο μάθημα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις σωστές προσδοκίες. Δηλαδή, οκ, σήμερα είδαμε ποια είναι η δουλειά μας. Ποιες είναι οι δραστηριότητες της δουλειάς μας που μας φέρουν αποτέλεσμα. Κάνοντας αυτές τις δραστηριότητες, θα περιμένετε να έχετε κάποια αποτελέσματα. Στο επόμενο μάθημα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις σωστές προσδοκίες και πώς το να έχετε εσφαλμένες προσδοκίες μπορεί να σας κάνει να απογοητευτείτε τελικά και να τα παρατήσετε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο και το σημερινό μάθημα. Για περισσότερα από 900 άρθρα και βίντεο πάνω στη δουλειά μας, μπείτε στο blog μου networkpavlamarketing.gr. Θα ήθελα να κάνουμε τώρα το εξής. Αν βλέπετε την εκπαίδευση μέσω του κινητού σας, κάτι που μπορείτε να βοηθήσετε και τη δική σας τη δουλειά είναι το εξής. Κάντε ένα screenshot αυτή τη στιγμή την εικόνα αυτή και προστάρτε το στο Instagram με story ή στο Facebook. Οπότε εγώ τώρα θα κάνω ένα χαμόγελο. Κάντε ένα screenshot. Οκ, αν το κάνατε. Προστάρετε το στο Instagram ή στο Facebook. Ταγκάρετε με κιόλας αν θέλετε. Βάλτε με εκεί πέρα σαν mention. Και γράψτε, ξέρω εγώ, την τρίτη βράδυ εκπαιδεύομαι από το σπίτι. Μ' αρέσει αυτή η δουλειά κτλ. Που μπορώ και δουλεύω και εκπαιδεύομαι από το σπίτι. Είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει και εσάς δηλαδή. Οπότε κάντε πράξη αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Αν νιώθετε ότι κολλάτε κάπου, δείτε κάποια από τις εκπαιδεύσεις μου, ζητήστε βοήθεια και επικοινωνήστε και μαζί μου. Αν θέλετε να κάνουμε και μια δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση, αν δεν έχουμε κάνει, μπορείτε να μπείτε στο GreekCoach.gr/free. GreekCoach.gr/free. Και να θυμάστε το εξής, ότι όσο εσείς σκέφτεστε ότι δεν μπορείτε να καταφέρετε, ο ανάδοχός σας απορεί γιατί δεν του ζητάτε βοήθεια. Επίσης, να θυμάστε ότι είναι η δική σας ευθύνη να επικοινωνήσετε με τον ανάδοχό σας, όχι η δική του. Εσείς έχετε έναν ανάδοχο, εκείνος έχει δεκάδες συνεργάτες ή εκατοντάδες συνεργάτες. Επίσης, όταν χρειάζομαι εγώ βοήθεια από κάποιον, δεν είναι ευθύνη του κάποιου να έρθει και να με ρωτήσει αν χρειάζομαι βοήθεια, αλλά είναι η δική μου ευθύνη να τον αναζητήσω. Φυσικά, αν πάρετε τον ανάδοχό σας 2-3 φορές τηλέφωνο και
Και αν του στείλετε και 2-3 μηνύματα και δεν έχετε νέα του σε 1-2 μέρες, τότε ψάξτε πιο πάνω στη γραμμή αναδοχής. Δεν σημαίνει ότι διαφορεί, μπορεί να κάνει κάτι που δεν το επιτρέπει να απαντήσει άμεσα. Αλλά και πάλι, αναλάβετε εσείς προσωπικά την ευθύνη και την πρωτοβουλία για να βρείτε τις απαντήσεις. Όχι να δημιουργήσετε τις απαντήσεις, δεν χρειάζεται, τις έχουμε τις απαντήσεις. Αλλά να ψάξετε να τις βρείτε, γιατί οι απαντήσεις υπάρχουν. Εκτιμώ ότι ήσασταν αυτή την ώρα μαζί μου. Πήρε περίπου 40 λεπτά όλη η εκπαίδευση. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.